Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τι προκάλεσε την μπάλα φωτιάς μετά τη σύγκρουση της μοιραίας αμαξοστοιχίας Intercity 62 με την εμπορική. Σύμφωνα με τις οικογένειες, έχουν εντοπιστεί έφλεκτα υλικά, τα οποία αν δεν υπήρχαν, ο αριθμός των νεκρών θα ήταν μικρότερος. Μπορεί λοιπόν στο κηλικείο που υπάρχει μία. Πόσα 10 λίτρα είναι συνήθως αυτές, να δημιουργήσουν τόσο μεγάλη σφαίρα. Η μία δεν μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο αποτύπωμα. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανονισμοί με τους οποίους πρέπει να έχει συμμορφωθεί ο οργανισμός για να μεταφέρει ξυλόλιο. Δηλαδή, εγώ για να αγοράσω για το εργαστήριό μου ξυλόλιο πρέπει να συμπληρώσω πάρα πολλά χαρτιά. Έστις προκαλούν τα όσα είπε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα News247, ο πρώην Διευθυνών Σύμβουλος της Τρανοσέ, Φίλιππος Τσαλίδης, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ολόκληρη την ιεραρχία του Υπουργείου Μεταφορών 2,5 χρόνια πριν από την τραγωδία. Για την πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος, λόγω της έλλειψης προσωπικού, της απουσίας σηματοδότησης και της εγκατάλειψης των υποδομών. Έχετε αποστείλει και άλλες τέτοιες επιστολές στον κύριο Υπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου? Από όσο θυμάμαι, είχα ξαναστείλει αντιστοίχου περιεχομένου επιστολές. Λάβατε απαντήσεις σε αυτές τις επιστολές σας? Στις περισσότερες από αυτές δεν είχα λάβει απάντηση. Και ενώ μέρος της δικογραφίας του εφέτη Ανακρίτη Λάρισας έχει αποσταλεί στη Βουλή, την ώρα που η Εξεταστική Επιτροπή έχει ολοκληρώσει με απόφαση της πλειοψηφίας της εργασίας της, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, είναι για ακόμη μια φορά καταπέλτης. Ο τρόπος με τον οποίο σταμάτησαν τόσο βιαστικά και χωρίς να καλέσουν πολύ βασικούς μάρτυρες για να αποφύγουν και τις άλλες αποκαλύψεις, δείχνει ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν πήγε ακριβώς όπως το φαντάστηκαν. Επειδή όμως γνωρίζω ότι έρχονται στο φως συνεχώς καινούργια στοιχεία, πιστεύω ότι θα ξανασυσταθεί το σώμα των βουλευτών και θα έχουμε και συνέχεια στην Εξεταστική. Σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί η πρώτη αγωγή θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.